τον και μας πρόλαβε στο Τσάρλι. Είναι ο καλύτερος Παύλος που έχουμε δει μέχρι στιγμής, εγώ που σε βλέπω από το 2008. Είχα μιλήσει και πριν τον αγώνα με τον Παντελή, μας είπε ότι είσαι πολλά κιλά πάνω από ό,τι πέρυσι. Και στα βιντεάκια που έβγαζες φαινόταν αυτό. Τι ήταν, τι διαφορετικό κάναμε αυτό την off-season? Φέτος που φορτώσαμε παραπάνω φαΐ από άλλες χρονιές στον όγκο, κάναμε πιο σκληρή προπόνηση, πιο πολλά κιλά. Θυμηθείτε να δείτε τα βιντεάκια που έχουμε στο φόρουμ με την περίφημη προπόνησή του, τέλος πάντων. Και κάναμε κάτι καλύτερο, κάτι πιο καλό από την αρχή, δηλαδή από τον όγκο. Ξεκινήσαμε δηλαδή από πέρσι το Μάιο που σταμάτησα, ξεκίνησα μετά από κάνα μήνα σαν όγκο για φέτος, για το Μάιο, δηλαδή ένα χρόνο προετοιμασίας. Αυτό το Παύλο, αυτό τον αγωνιστικό μπαρμπαδάκι, πότε θα το κάνουμε τώρα? Λογικά, αν πάνε όλα καλά, στις 16 πάνω στην Αθήνα στην ΑΚ είναι ο άλλος αγώνας και μάλλον στη ΓΟΑΜΠΑ 31 που είναι. Άλλους δύο αγώνες δηλαδή έχω σκοπό. Άλλους δύο αγώνες έχω σίγουρα σκοπό να κατέβω, αν πάνε όλα καλά. Για φέτος. Και βλέπουμε. Να ευχηθούμε στον Παύλο τα καλύτερα. Πάντα είναι ένας αθλητής που έχει συνδέσει το όνομά του με την ποιότητα και την καλή σκηνική παρουσία. Είδαμε και το ποζάρισμά του σήμερα, το οποίο ήταν πολύ ιδιαίτερο, ήταν πολύ εντυπωσιακό στον κόσμο. Προσπαθώ όσο γίνεται. Θα αφήσω τα τελευταία λόγια σε αυτόν. Πάμε το λόγο σε εσένα. Θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές που ήταν και σήμερα και στηρίξανε το Κρήτη. Είναι θεσμός που γίνεται κάθε χρόνο στο Ηράκλειο και ανοίγει την σεζόν για την αγωνιστική περίοδο του καλοκαιριού. Πιστεύω πως ήταν σήμερα κάτι αναγνωριστικό για όλους, για να δούμε το σώμα τους πώς θα βγει. Για τους επόμενους αγώνες, ο καθένας έχει κάποιο σκοπό, κάποιο συγκεκριμένο αγώνα. Τώρα, μακάρι να πάρουν όλα καλά για όλους και να ξανασυναντηθούμε επί σκηνής. Για το bodybuilders.gr, ο κάτοχος του τίτλου Mr. Creed για το 2015. Μετά από 12 χρόνια. Μετά από 12 χρόνια. Ο Παύλος ο Μπρεβάτακης. Σας ευχαριστώ.